Το θέμα της προφυλάκησης του ηγουμένου της Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ σχολίασαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Παπουτσής. Εδώ έχουμε την σύλληπτη προφυλάκηση, τη διαταγή μάλλον προφυλάκησης ενός ηγουμένου Μονής του Αγίου Όρους παραμονή Χριστουγέννων. Και μόνο αυτό δείχνει ότι η δικαιοσύνη εξαντλεί την αυθαιότητά της σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, τη στιγμή που κατά την οποία σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις άλλων προσώπων όχι μόνο δεν εξάντλησε την αυστηρότητα, αλλά εξάντλησε την επίοικιά της. Λοιπόν, δημιουργούνται εύλογες αμφιβολίες και μια καχυποψία σχετικά με το αν υπάρχει καμιά επιπλέον σκοπιμότητα γύρω από αυτή την απόφαση, η οποία όπως σας είπα είναι εξαιρετικά αυστηρή κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και σκοπιμότητες δεν μπορώ να σκεφτώ παρά πολιτικές, δεδομένου ότι αυτή την ώρα φαίνεται ότι σηκώνεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ένα ζήτημα το οποίο ως προς την ουσία του είναι σε μεγάλο ποσοστό λήξαν, διότι αποδείχθηκε ότι ούτε το σκάνδαλο ήταν τόσο μεγάλο και τόσο σημαντικό όσο είχε στην αρχή περιγραφεί, αλλά ούτε ότι ακουμπάει στελέχη πολιτικά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λοιπόν επανέρχεται αυτή την ώρα αυτή η υπόθεση, έστω και μέσα από από το συγκεκριμένο επεισόδιο της προφυλάκησης του ηγουμένου Εφραίμ? Ψυχραιμία από όλους αυτούς που σπέβδουν να τοποθετηθούν και να εκφράσουν απόψεις που αντιστρατεύονται την ανάγκη να αφαιθεί η δικαιοσύνη απερίσπαστη, ανεμπόδιστα, να κάνει το έργο της. Η υπόθεση σήμερα της πολύκροτης και σκανδαλώδους ανταλλαγής δεκάδων ακινήτων του ελληνικού δημοσίου με την Ιερά Μονή Βατοπεδίου έχει πάρει τον δρόμο της, τουλάχιστον ως προς τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται για την συμμετοχή τους στην πολύκροτη αυτή υπόθεση με σειρά κακουργηματικών πράξεων. Θυμίζω ότι οι ποινικές ευθύνες αναφορικά με τους πρώην υπουργούς της κυβέρνησης Καραμαλή έχουν παραγραφεί με την ίστατη και αποτελεσματική, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, προσπάθεια του τότε Πρωθυπουργού να κλείσει τη Βουλή τον Μάιο του 2009, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την παραγραφή αυτών των αδικημάτων κατ' εφαρμογή το άρθρο 86 του Συντάγματος. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να κρίνω από πλευράς νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Θυμίζω πως αυτή προέκυψε έπειτα από διαφωνία αναφορικά με την προσωρινή κράτηση ή μη του ηγουμένου Εφραίμ, διαφωνία μεταξύ ανακριτού και εισαγγελέα.